Άκης Κέρτσος και Κωστής Χατζηδάκης ανέλαβαν σήμερα να ρίξουν τους τόνους και να κάμψουν τις αντιδράσεις των γαλάζιων βουλευτών για το νομοσχέδιο που αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια. Ο δεύτερος γύρος του πολιτικού μασάζ είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Πειραιώς, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι αλλάζουν θεαματικά τουλάχιστον οι εσωκομματικοί συσχετισμοί της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα αυτό. Με στόχο να εκτονωθεί η ένταση στις τάξεις των γαλάζιων βουλευτών, η κυβέρνηση ολοκληρώνει το απόγευμα στην Πειραιώς την ενημέρωση της γαλάζιας συνολευτικής ομάδος γύρω από τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στο πλάι του εισηγείται Άκης Κέρτσος, θα είναι απόψε ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, σε μια προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να αποδραματοποιήσει το δημόσιο διάλογο. Τέθηκαν πολλές ερωτήσεις, έγιναν διευκρινήσεις και νομίζω ότι όλοι γίναμε σοφότεροι από αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Οι περισσότεροι από τους βουλευτές που έλαβαν χθες το λόγο εξέφρασαν ενστάσεις και απορίες επί του νομοσχεδίου. Ορισμένοι τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης του συμβόνου συμβίωσης αντί της νομοθέτησης του πολιτικού γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια. Άλλοι δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν με το δικαίωμα υιοθεσίας, ενώ κάποιοι απόρρισαν για το κατά πόσον το υποκατάθεσε νομοσχέδιο ήταν μέρος του γαλάζιου προεκλογικού προγράμματος. Δεν έλειψαν πάντως και οι στιγμές που η συζήτηση ζωήρεψε. Να διασκεδάσω τις ανησυχίες σας, επειδή θα παίξει που έχω τη φωνή μου. Η φωνή μου είναι δυνατή από μόνη, το ξέρετε αυτό. Ίσα-ίσα συζήτησαν σε εξαιρετικό κλίμα, γελάσαν πολύ, μιλήσαν πολύ ωραία. Το χθεσινό γκρουπ εκτιμάται πως βρέθηκαν περί τους 15 βουλευτές που παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι προς το όχι. Ο Ευρυπίδης Λιανίδης διαμήνυσε μέσω του Αντένα τη διαφωνία του με το νομοσχέδιο. Από τα αντεπιχειρήματα που έχω ακούσει, δεν με πείθει κάτι, ούτε με κλονίζει από τις θέσεις μου. Και πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό στοιχείο που δείχνει καινοτροπία μεγάλου κόμματος είναι η ευθεία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Ότι σε αξιακά ζητήματα ψηφίζουμε κατά συνήθιση όπως ψηφίζουμε στο Σύνταγμα. Έχω καταψηφίσει το Σύμφωνο Συμβίωσης. Έχω μια κατασταλαγμένη άποψη, μια ξεκάθαρη άποψη. Οπότε αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Άλλοι πάντως δείχνουν να πείθονται από την επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου. Οι παρεμβάσεις θα είναι αποκλειστικός στον κοινωνικό τομέα που είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα υπάρχει και ένας εξευρωπαϊσμός εκεί ακριβώς όπου χρειάζεται. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικώς να ψηφίσει κανείς αυτό το νομοσχέδιο. Τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα, απαντήθηκαν όλα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Λάδι στην εσωκομματική φωτιά έριξαν οι ευθείες βολές του Αντώνη Σαμαρά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός ουδέποτε προέτρεψε ούτε υπέδειξε στους βουλευτές του την αποχή. Και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σεβάστηκε απολύτως το ζήτημα συνείδησης που του έδεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Γι' αυτό, ας είναι πιο προσεκτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ας συνειδητοποιήσει ότι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο Αντώνης Σαμαράς. Στην κυβέρνηση θέλουν να ρίξουν τους τόνους. Ούτε ετίθετο, ούτε τίθεται θέμα απάντησης. Δεν είμαστε άλλες πλευρές να απαντήσουμε. Κακώς και εγώ μάλιστα θα το πάω και ένα δηλαδή, βήμα παρακάτω. Ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα. Προφανώς δεν είναι εντός των τυχών. Κακώς το εξέλαβε ο κύριο Σαμαράς ως επίθεση από κυρία Αναστασοπούλου, εγώ δεν απαντάω. Δεν θα μπορούσα να απαντήσω στον πρώην Πρωθυπουργό. Εγώ απαντάω με την αλήθεια. Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ εμφανίζει προβάδισμα 20 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και τρίτο τον ΣΥΡΙΖΑ. Για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, νέα απαντά το 54,8% και όχι το 42,5% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα της υιοθεσίας, υπέρτασε το 52,9% και κατά το 40,9%. Αυτήν την ώρα ενημερώνεται στην Πειραιώς το δεύτερο γκρουπ των γαλάζιων βουλευτών.